Και 6 και 20 κάποια ή κάποια από εσάς θα πάρει πολύ βαθιά ανάσα και θα ακούσει τα μέτρα που έχει να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αύριο λίγο πιο χαλαρά. Καλή επιτυχία. Αυτή την ώρα, για να ξεκινήσουμε από τα όσα συμβαίνουν στην Αγγλία, έχουμε ζωντανή εικόνα, αυτό είναι μαγνητοσκοπημένο, είναι πριν από λίγο, όταν έμπαινε στο αεροπλάνο ο Κάρολος για να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο τελετουργικό. Επέστρεψε στο Λονδίνο και αυτή είναι η ζωντανή εικόνα, είναι το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον νέο βασιλιά στο Windsor, στο Buckingham, συγγνώμη, για να αρχίσει όλη η διαδικασία και για να μαγνητοσκοπηθεί κιόλας το μήνυμά του, αυτό που θα δούμε όλοι στις 8. Είναι εξελίξεις κρίσιμες. Πέρα από το πολύ εντυπωσιακό lifestyle που κουβαλάνε, ξαναλέω, έχουν μεγάλη γεωστρατηγική σημασία σε μια στιγμή που ο κόσμος μας αλλάζει και που ψάχνουμε να δούμε αν η χώρα, μάλλον αν το Ηνωμένο Βασίλειο που θα βασιλεύσει ο Κάρολος, θα μπορέσει να το κρατήσει ίδιο όπως το κράτησε η μητέρα του. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις. Είχαμε τους κανονιοβολισμούς νωρίτερα, αυτό το τελετουργικό και το πώς βιώνει όχι μόνο ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά όλοι οι φίλοι το χαμό της μακροβιότερης, ίσως και καλύτερης βασίλισσας. Οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα σε εμβληματικές εκκλησίες του Λονδίνου. Έτσι ξεκινά και επίσημα ο αποχαιρετισμός της Βρετανίας στην για 70 χρόνια βασίλισσά της. Αφού θρύνησε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, ο Κάρολος φεύγει από τον Μπαλμόραλ, συνοδεία της συζύγου του Καμίλα. Κατευθύνεται στο Λονδίνο, όπου και ανακηρύσσεται και επίσημα βασιλιάς. Λίγο νωρίτερα είχε αποχωρήσει και ο Χάρη, το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που εγκατέλειψε το βασιλικό κάστρο στη Σκωτία. Την ίδια ώρα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή με την Πρωθυπουργό της Βρετανίας Λις Τρας να εκφωνεί λόγο για τη μονάρχη. Crowds have gathered. Flags have been lowered to half mast. Tributes have been sent from every continent around the world. Her late Majesty Queen Elizabeth II was one of the greatest leaders the world has ever known. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν έξω από το παλάτι του Buckingham για να αποχαιρετήσουν τη βασίλισσά τους. Έμειναν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να τους φοβίζουν οι συχνές μπόρες. Φωτίζουν το παλάτι με τα κινητά τους και τραγουδούν. Σήμερα τα κάγκελα του παλατιού είναι γεμάτα λουλούδια και μηνύματα για την μακροβιότερη μονάρχη της Βρετανίας. That pile of flowers and floral tributes that we've seen is just continuing to grow. Ο κόσμος είναι αρκετός, όμως επικρατεί μια περίεργη ησυχία. So, as you can see behind me, there are dozens, if not hundreds of people, but it's very quiet. Είναι η βασίλισσα όλου του κόσμου, όπως λένε πολίτες που πήγαν στο παλάτι να αφήσουν ένα λουλούδι. We live locally. Just wanted to come and pay our respects. It's not just UK's queen; she's the whole world's queen. She means a lot to me. I used to work in the castle a couple years ago. I've met her at Buckingham Palace at Christmas events. She's also given me Christmas presents that I can then hand down to my daughter. She'll be in our lives for a very long time. Νωρίς το βράδυ σήμερα, ο Κάρολος ο Τρίτος, ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας, θα απευθυνθεί στους πολίτες της χώρας. Το πρώτο του μήνυμα, ένα 24ωρο μετά τον θάνατο της πολύ αγαπημένης του μητέρας, θα είναι μαγνητοσκοπημένο και σύντομο, αποτείοντας κυρίως φόρο τιμής στην εκλειπούσα μητέρα του. Ζωντανή σύνδεση με το Λονδίνο. Με το Buckingham, ο Γιάννης Χαραμίδης είναι εκεί και θα είναι όλες τις μέρες που θα εξελιχθεί αυτό το τελετουργικό μαζί με το συνεργείο του Μέγκα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό απόγευμα από το Λονδίνο, το οποίο φαίνεται ότι θρυνεί, η πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας θρυνεί για την απώλεια της Βασίλισσας και δεν θα μπορούσε να γίνεται διαφορετικά. Είναι μια κατάσταση η οποία θυμίζει, θα τολμούσα να πω, πολύ μεγάλη κρίση για τη Μεγάλη Βρετανία.
καθώς είναι πάρα πολύ αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, πετούν διαρκώς πάνω από το παλάκι του Buckingham αλλά και την ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου του Λονδίνου ελικόπτερα της MI6 των μυστικών υπηρεσιών. Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας. Οι Βρετανοί σειραίουν κατά χιλιάδες για να αποτίσουν φόρο τιμής στην Βασίλισσα του. Αυτό να μας πεις, Γιάννη, έχουμε χάσει την εικόνα. Σ' ακούμε όμως, σε λίγο νομίζω θα έχουμε και εικόνα από τον Γιάννη. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Πες μας λίγο, αν υπάρχει πολλής κόσμος συγκεντρωμένος εκεί. Είναι χιλιάδες οι Βρετανοί οι οποίοι έρχονται από κάθε σημείο της χώρας να αφήσουν λίγα λουλούδια, ένα γράμμα, να αποτύσουν φόρο τιμής. Πριν από λίγα λεπτά γίναμε μάρτυρες της αλλαγής της φρουράς εδώ στο παλάτι του Buckingham, με τον κόσμο και τις πύλες του ανακτόρου να είναι ανοιχτές, αλλά τον κόσμο για λόγους ένδειξης σεβασμού να μην πηγαίνει μέσα, να μην μπαίνει. Σε κάθε περίπτωση είναι μια κατάσταση βουβού θρήνου, θα λέγαμε. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει την περιοχή. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο παλάτι του Buckingham έχουν απομονωθεί και τα αυτοκίνητα δεν μπορεί να πλησιάσει, να μπει ή να φυγεί οποιοδήποτε όχημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω, όπως σας είπα ήδη, από τον ουρανό του Λονδίνου, στον ουρανό του Λονδίνου πετούν δεκάδες ελικόπτερα. Ναι, Γιάννη, να ζητήσω εγώ να έρθει η Ελευθερία Νταβατζή να μας δώσει μια εικόνα με τα τελευταία, μήπως μπορέσουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα που έχουμε με τη ζωντανή μας σύνδεση, γιατί σε ακούμε μένα, αλλά δεν βλέπουμε την εικόνα. Η εικόνα αυτή είναι η εικόνα της πορείας του νέου βασιλιά, του Καρόλου του Τρίτου, προς το Buckingham, έτσι, εκεί που είναι ο Γιάννης Καραμίδης τώρα. Πες μας τις τελευταίες εξελίξεις. Γιατί πριν από λίγα λεπτά έφτασε στο αεροδρόμιο και συνέχισε την πορεία του για να φτάσει στο παλάτι του Buckingham, όπου φτάνει βέβαια πρώτη φορά στο παλάτι σαν βασιλιάς. Όπως γνωρίζουμε, η μέρα θα είναι πολύ χαρακτηριστική για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει τις επόμενες 10 ημέρες. Πιθανολογείται πλέον ότι η κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ θα δοθούν πολλές περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα το οποίο θα ισχύσει από αύριο Σάββατο έως Μάλιστα. και Η επίσημη ανακήρυξη του Καρόλου ως νέο βασιλιά πότε θα γίνει? Θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, 10 ώρα Λονδίνου, 12 ώρα Ελλάδος. Θα γίνει η συνάντηση με την αρμόδια Επιτροπή Ενθρόνησης και θα ακολουθήσει η διαδικασία με την επίσημη ανακήρυξη σε εξωτερικό. Τι περιμένουμε χώρο να πει σήμερα το βράδυ και τι εικόνα έχουμε? Δηλαδή είναι κρίσιμο, είναι αρκετοί οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις για τον Κάρολο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατά καιρούς πει ότι μπορεί να είναι πιο παρεμβατικός ο ίδιος, μπορεί να έχει έναν άλλο τρόπο βασιλείας από αυτόν της Ελισάβετ. Τι περιμένουμε να πει? Η αλήθεια είναι ότι αυτό προκύπτει από παλαιότερες δηλώσεις του, σύμφωνα με τις οποίες θέλει να μειώσει το προσωπικό στο παλάτι, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η βασιλική οικογένεια, να κάνει τον τρόπο της λειτουργίας του παλατιού πιο σύγχρονο, έχει πει χαρακτηριστικά. Δεν ξέρουμε αν αυτά θα τα αναφέρει στο σύντομο διάγγελμά του σήμερα, το οποίο θα είναι και μαγνητοσκοπημένο, το πρώτο του αυτό διάγγελμα. Αυτό το οποίο σίγουρα ξέρουμε είναι ότι θα μιλήσει για την μητέρα του, για το πώς έζησε μαζί της και θα την αποχαιρετήσει με πάρα πολύ συγκινητικά λόγια. Αναμένεται αυτό το διάγγελμα στις 8 ώρα Ελλάδος. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Η Ελευθερία θα ξανάρθει σε λίγο. Θα έχει μαζέψει τα περιουσιακά στοιχεία της Ελισάβετ. Να δούμε και αυτή τη διάσταση. Θέλει πολλή ώρα για να τα πούμε, είναι αλήθεια. Αλλά είναι αρκετά η αλήθεια. Θα τα συνοψίσουμε τέλος πάντων σε τηλεοπτικό χρόνο. Ελευθερία, σε ευχαριστώ. Πάμε ξανά στο Λονδίνο. Να δούμε την Νίνα Δόβα, είναι Ελληνίδα η οποία ζει και μένει στο Λονδίνο και βρίσκεται σε αυτό που είναι στη θέση του, τη γέφυρα του Λονδίνου, έτσι, γιατί μπορεί να υπήρχε αυτός ο κωδικός που έλεγε ότι η γέφυρα του Λονδίνου έπεσε, αλλά αυτό αφορούσε το σύνθημα του θανάτου της Βασίλισσας. Κυρία Δόβα, καλησπέρα. Επειδή ζείτε εκεί στο Λονδίνο, περισσότερο να μας μεταφέρετε το κλίμα, τις συζητήσεις, την αίσθηση που υπάρχει. Βεβαίως. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτο. Καλησπέρα σας. Αυτό που με κρατεί αυτή τη στιγμή είναι ότι πολλοί κόσμος είχε ανησυχήσει από χθες το βράδυ, μάλιστα χθες απόγευμα, γιατί δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση κατευθείαν για τη Βασίλισσα. Υπήρξε κάποια καθυστέρηση, όπως είπατε και εσείς. Κυρία Δόβα, θα σας διακόψω ένα δευτερόλεπτο και ζητώ συγγνώμη, αλλά μόλις έφτασε στο Buckingham ο νέος βασιλιάς, ο Κάρολος, έχει κατέβει, να δούμε όλη την εικόνα, ευχαριστώ πολύ. Έχει κατέβει από το αυτοκίνητο, έχει βρεθεί κοντά στον κόσμο. Και όπως βλέπετε, σφίγγει χέρια. Νομίζω ότι έχει ένα συμβολισμό όλο αυτό. Δηλαδή, ξέροντας και ο ίδιος ότι πρέπει να κερδίσει ακόμα περισσότερη αγάπη από τους υπηκόους του,
δεν μπαίνει στο παλάτι σε αυτή την πρώτη είσοδο, αλλά πρώτα σταματάει και χαιρετάει τον κόσμο. Δηλαδή προσπαθεί να φανεί κοντά στον λαό. Το βλέπουμε εδώ, βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Ενώ και ο Γιάννης Καραμίτης, όπως μας τα μετέφερε πριν, και νομίζω ότι είναι μια κίνηση, πήρε και κάποια λουλούδια, η οποία δείχνει από την αρχή ότι θα προσπαθήσει να κερδίσει χαμένο έδαφος. Γιατί είναι η αλήθεια ότι είχε κάμποσο χαμένο έδαφος στη διαδρομή του. Η υπόθεση της Νταϊάννα ήταν η αρχή και κάμποσα άλλα. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, θα τα πούμε και αναλυτικά στο επόμενο βίντεο. Ο άνθρωπος αυτός και εδώ στην Ελλάδα δεν ήταν συμπαθής. Η εικόνα του βέβαια άλλαξε μετά από τις επισκέψεις που έκανε και ειδικά την τελευταία. Ο Κάρολος έχει και ελληνικό αίμα και την αγάπη του για την Ελλάδα την έχει δείξει με πολλούς τρόπους. Και οφείλουμε να το πούμε και να το εκτιμήσουμε. Βλέπουμε λοιπόν τον νέο βασιλιά της Αγγλίας, τον νέο βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, τον νέο επικεφαλής της Κοινοπολιτείας, αν υπάρχει ακόμα. Και κοιτάξτε πόσοι άνθρωποι είναι και που είναι και κάθε ηλικίας, έτσι βλέπουμε και πιο νέους και μεσήλικες και μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους. Άρα θα μπει προφανώς πεζός μέσα στο παλάτι. Αυτή είναι η αρχή λοιπόν της βασιλείας του Κάρολου του Τρίτου. Βλέποντας την εικόνα, να ακούσουμε την κυρία Δόβα για να μας μεταφέρετε αυτό το αίσθημα του κόσμου. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά νομίζω είναι μια ιστορική στιγμή αυτή. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Είναι όντως μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Μέσα σε μία εβδομάδα έγιναν τόσο μεγάλες αλλαγές. Ήδη πολλοί και συνάδελφοί μας και άνθρωποι άλλοι Έλληνες που είναι εδώ στο Λονδίνο δεν ξέραμε ποιος θα βγει πρωθυπουργός. Δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη αλλαγή τόσο γρήγορα. Και φυσικά με το θέμα του Βασίλισσας. Όλοι και το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στάθεια και η παρουσία της Βασίλισσας έφερε ένα κύρος. Υπήρχε ένα κύρος και μια σιγουριά ότι ξέρουμε ότι είναι μια σταθερή μονάρχη. Υπήρχε στην Αγγλία για πάνω από 70 χρόνια, είδε 15 πρωθυπουργούς. Και αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε την ανησυχία ότι δεν ξέρουμε πώς είναι ο πρωθυπουργός με τον νέο βασιλιά. Πρώτα απ' όλα, ποια θα είναι η σχέση τους, πώς θα χτιστεί αυτή η σχέση. Είναι και δύο νέοι στο ρόλο. Και όλοι μας έχουμε την ανησυχία, υπάρχει τόσο μεγάλη κρίση με την ενέργεια, με την οικονομική αστάθεια. Οπότε δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση μέσα στον επόμενο μήνα και τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Όλοι οι Έλληνες και γενικότερα οι άνθρωποι που μένουν με Λονδίνο, οι Αγγλοί, όσοι μιλώ από χθες, είναι πάρα πολύ ανήσυχοι. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι περισσότεροι είναι πραγματικά λυπημένοι, παρότι δεν υποστηρίζουν όλη τη Βασίλισσα, έχουν λυπηθεί γιατί αλλάζει αυτό που λέμε the end of an era. Αλλάζουμε εποχή και δεν ξέρουμε τι ακριβώς και είναι. Και είναι, κυρία Δόβα, και κάτι το οποίο νομίζω ότι το νιώθετε κι εσείς εκεί που το ζείτε, αλλά η εικόνα έχει περάσει και σε όλους μας που είμαστε μακριά. Η Ελισάβετ εξελίχθηκε σε μια μητρική φιγούρα. Έγινε η μητέρα του έθνους. Και αυτό είναι που προκαλεί αυτή την ώρα όλα τα αισθήματα που νομίζω πολύ περιεκτικά μας περιγράψατε. Δηλαδή, η απώλειά της είναι που δημιουργεί όλη αυτή την ανασφάλεια για την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δόβα. Βλέπουμε πάντα τον Κάρολο, ο οποίος συνεχίζει. Δηλαδή, δεν ήταν ότι σταμάτησε να σφίξει τρία χέρια. Έτσι, είναι η εικόνα ζωντανή ακόμα, έτσι δεν είναι? Είναι ζωντανή. Άρα, πρέπει να είναι 10 λεπτά τώρα που πριν μπει στο παλάτι, όπου θα είναι ο νέος βασιλιάς, έχει σταματήσει και χαιρετάει, όπως βλέπετε, όσο περισσότερους μπορεί. Αυτό έχει το συμβολισμό του. Το είπα από την αρχή, δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να γίνεται για να γίνει. Προσπαθεί να το κάνει να φανεί όσο το δυνατόν πιο ειλικρινές και μακρύ σε χρόνο γίνεται. Λοιπόν, έλεγα, για να γυρίσουμε εδώ, να έχουμε και την εικόνα από εδώ, ότι είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Μια στιγμή όπου το Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο του πια, γιατί έχουμε τον Brexit, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του. Έχουμε αλλαγή κυβέρνησης και έχουμε μια καινούρια κυβέρνηση η οποία αμφισβητείται, χωρίς αμφιβολία, αμφισβητείται και από τους ίδιους τους συντηρητικούς και πάνω εδώ φεύγει η Βασίλισσα. Τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Ο Κάρολος ξεκινάει με δύσκολο έργο μπροστά του. Ποιο είναι το βασικό ερώτημα? Αυτό που λέμε Ηνωμένο Βασίλειο, United Kingdom, θα μείνει ενωμένο? Είναι οι χώρες που ξέρουμε και οι οποίες η κάθε μία τους έχει διαφορετικές ατζέντες. Στη Σκωτία θυμόμαστε το δημοψήφισμα. Το τι γίνεται στη Βόρεια Ιρλανδία
Νομίζω ο καθένας μας το ξέρει διαχρονικά, όσο και αν τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Πάμε λοιπόν να δούμε, φίλες και φίλοι, τι έρχεται από εδώ και πέρα. Πώς περνάμε δηλαδή από την Βασίλισσα, από την Ελισάβετ, στον Φιλέλληνα Κάρολο, πόσο δύσκολα πράγματα έχει να αντιμετωπίσει, αλλά και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποια είναι η σχέση του εδώ με την Ελλάδα και τι περιμένει και η Μεγάλη Βρετανία, αλλά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος από τη δική του βασιλεία. Η συγκίνησή του στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και τα όσα είπε λίγες ώρες μετά στο Προεδρικό Μέγαρο δεν εξέπληξαν όσους τον γνωρίζουν καλά. Χιέρι, ο χιέρι, ελευθερία. Η θέση της χώρας μας στην καρδιά και στην ψυχή του νέου βασιλιά ήταν και είναι ξεχωριστή. Άλλωστε ο ίδιος έχει πει και έχει αποδείξει κατ' επανάληψη ότι μέσα στις φλέβες του κυλάει και αίμα ελληνικό. In feeling a profound connection to Greece, her landscapes, her history and her culture. I'm hardly alone. Από τη δεκαετία του 50, όταν μικρό παιδάκι επισκεπτόταν για πρώτη φορά τη χώρα μας με τη γιαγιά του, πριγκίπισσα Αλίκη, στα μέσα της επόμενης δεκαετίας, όταν ξεναγήθηκε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, και από εκεί στις επόμενες δεκαετίες, με τις επισκέψεις του να πυκνώνουν. Τόσο στο Άγιο Όρος, όσο και στα υπόλοιπα μέρη, όπως το 2018 στην Κρήτη, για να απολαύσει τον ήλιο, τη θάλασσα και φυσικά τη φιλοξενία. Απλώς και χαμογελαστός να σπάει το πρωτόκολλο και να δείχνει να το απολαμβάνει με την ψυχή του. Τρία χρόνια μετά τους χορούς στην Κρήτη, η παρουσία του στην ιστορική παρέλαση για τη συμπλήρωση 200 ετών από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 έγινε είδηση σε ολόκληρο τον κόσμο, με αυτές τις εικόνες από το Σύνταγμα να σχολιάζονται ποικιλοτρόπως. Ο νέος βασιλιάς της Αγγλίας και η σύζυγός του έδειχναν απαλλαγμένοι από τα άγχη του παρελθόντος. Από μια ιστορία 5 και πλέον δεκαετιών που είχε τα πάντα. Ένα βασιλικό παραμύθι γεμάτο έρωτες, ίντριγκες αλλά και απιστίες. Ιστορίες ζωής που συντάραξαν τη Βρετανία και συζητήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα ερωτικό τρίγωνο που όταν άρχισε να αποκαλύπτεται, κλώνησε το παλάτι Σιθέμελα. Ο νέος βασιλιάς της Αγγλίας γεννήθηκε στα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ το 1948. Πήγε σε σχολεία που είχε φοιτήσει και ο Έλληνας πατέρας του, πήρε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και ως πρίγκιπας της Ουαλίας άρχισε να χρηματοδοτεί φιλανθρωπικές οργανώσεις, να προωθεί τη βιολογική γεωργία και να υποστηρίζει την εναλλακτική ιατρική. I, Charles, Prince of Wales. To become your liege man of life and limb. Ο γάμος με τη γυναίκα της καρδιάς του έμελε να γίνει με καθυστέρηση 2 και πλέον δεκαετιών. Μετά τον πιο εντυπωσιακό γάμο του 20ου αιώνα, το διαζύγιο και το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into. Η ιστορία όμως είχε ξεκινήσει να γράφεται το μακρινό 1970, όταν ο τότε διάδοχος του Βρετανικού θρόνου συνάντησε για πρώτη φορά την Καμίλα σε έναν αγώνα πόλο. Εκείνη, όπως έχει γραφτεί, έκανε γρήγορα το πρώτο βήμα. Ξέρεις, ο προπάπου σου και η προγιαγιά μου ήταν εραστές. Τι λες γι' αυτό? Αυτή η ερώτηση έμελε να ξεκινήσει ένα θυελώδη έρωτα. Μια σχέση που στην πορεία έγινε παράνομη. Did you try to be faithful and honorable to your wife when you took on the vow of marriage? Yes, absolutely. And you were? Yes. Until it became irretrievably broken down. Τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 70, Κάρολος και Καμίλα απολαμβάνουν έναν έρωτα που όμως δείχνει να έχει ημερομηνία λήξης. Εκείνη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η Βασίλισσα Ελισάβετ και εκείνος έχει μπροστά του τη θητεία του στο πολεμικό ναυτικό. Η μοίρα έχει αποφασίσει ότι αυτή η ευτυχισμένη, ειρηνική και αμοιβαία σχέση θα διαρκούσε μόνο 6 μήνες. Τους μήνες που ο Κάρολος υπηρετεί στην Καραϊβική, η Καμίλα παντρεύεται τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς και ανοίγουν νέα κεφάλαια στην πολυτάραχη ιστορία. Το 1981 ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί στους τηλεοπτικούς του δέκτες αυτές τις εικόνες. Ο γάμος του Καρόλου με την Νταϊάννα είναι παραμυθένιος, αλλά πολύ γρήγορα θα εμφανιστούν τα πρώτα σύννεφα. Do you think you'll ever be queen? I'd like to be a queen of people's hearts. Τα πρώτα χρόνια μπροστά στις κάμερες όλα μοιάζουν ειδηλιακά. Difficult to find the right sort of word, isn't it, really? Just delighted and happy.
And I'm amazed that she's been brave enough to take me on. Πίσω από τις κλειστές πόρτες του Buckingham, το ειδύλιο του Καρόλου με την Καμίλα έχει γίνει παράνομο και η Νταϊάννα δεν δείχνει διατεθειμένη να κρατήσει το στόμα της κλειστό για το θρόνο. Ξέρω τι τρέχει ανάμεσα σε σένα και τον Κάρολο, απλά θέλω να μου το επιβεβαιώσεις. Έχεις όλα όσα ήθελες. Όλοι οι άνδρες της Ιφιλίου είναι ερωτευμένοι μαζί σου και έχεις δύο πανέμορφα παιδιά. Τι παραπάνω θέλεις? Θέλω τον άντρα μου. Πρέπει να είναι και κόλαση για εσάς όλο αυτό. Αλλά ξέρω τι συμβαίνει. Μη με περνάτε για ηλίθεια. Ο θάνατος της πριγκίπισσας στο Παρίσι συγκλονίζει ολόκληρο τον κόσμο. Ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου περνάει μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του. Τώρα όλοι θα λένε ότι φταίω εγώ. Αισθάνομαι απέσια. Ο κόσμος θα τρελαθεί. Η περίοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη και για την Καμίλα που ήδη έχει χωρίσει. Κάποιοι που έτυχε να με συναντήσουν στο σούπερ μάρκετ μου πέταγαν ψωμί. Ήταν τρομερό. Ήταν μια βαθιά δυσάρεστη στιγμή και δεν εύχομαι να συμβεί κάτι αντίστοιχο ούτε στο χειρότερο εχθρό μου. Με το πέρασμα των χρόνων η σχέση τους επισημοποιείται, γίνεται αποδεκτή από τη Βασίλισσα Ελισάβετ και το 2005 παντρεύονται. Η Καμίλα γίνεται δούκισσα της Κορνουάλης και το πριγκιπικό παραμύθι δίπλα στον τότε διάδοχο του Βρετανικού θρόνου συνεχίζεται, με την Ελλάδα να είναι διαχρονικά μια από τις μεγάλες τους αδυναμίες. Μπορεί ο πατέρας του να έλεγε ότι δεν έχει ούτε σταγόνα ελληνικού αίματος από τα γεγονότα που ακολούθησαν τη μικρασιατική καταστροφή, όμως ο ίδιος εδώ και δεκαετίες δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για τη χώρα μας. My dear papa was a very special person who... I think above all else would have been amazed by the reaction and the touching things that have been said about him. Από χθες, ο Κάρολος είναι ο νέος βασιλιάς της Αγγλίας, ο μακροβιότερος διάδοχος του θρόνου στη Βρετανική ιστορία, ο γυραιότερος μονάρχης εδώ και 1000 ολόκληρα χρόνια στη Βρετανία. Στα 73 του χρόνια θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά από προκλήσεις. Ξέρει πως θα συγκρίνεται με τη μητέρα του που ήταν εξαιρετικά δημοφιλής και πως θα κληθεί να διαχειριστεί τις τεταμένες σχέσεις μέσα στην ίδια του την οικογένεια. Με τη φήμη της τα τελευταία χρόνια να έχει αμαυρωθεί και την κοινή γνώμη να περιμένει με ενδιαφέρον τα έργα και τις ημέρες του. Σε ζωντανή σύνδεση βλέπετε, θα σας το δείξουμε και όλο κανονικά, το τελευταίο πλάνο που μεταδίδεται αυτή την ώρα από το BBC από την είσοδο του Κάρολου, του νέου βασιλιά, με την βασιλική σύζυγο, την Καμίλα, γιατί αυτό τον τίτλο θα φέρει. Έτσι είναι, γιατί βεβαίως δεν είναι από την βασιλική γενιά. Πέρασε περίπου 15 λεπτά ο Κάρολος χαιρετώντας κόσμο, το έκανε πολύ για να γράψει και μπήκε στο παλάτι του Buckingham. Είναι η πρώτη είσοδός του ως βασιλιά. Εδώ γεννήθηκε και 73 χρόνια μετά, ίσως δεν έχει περιμένει άλλος άνθρωπος τόσο πολύ, μπήκε ως βασιλιάς. Πάμε στον κύριο Οθόνα Αναστασάκη. Είναι ο διευθυντής του Κέντρου Σπουδών, των Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Και του ζήτησα να είναι κοντά μας για να μας πει δύο λόγια για όλο αυτό το οποίο γίνεται και κυρίως μια εκτίμηση για το τι μπορεί να έρχεται. Κύριε Αναστασάκη, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή για τη Βρετανία. Φυσικά κάποτε η Ελισάβετα πέθανε, είχε γεράσει πάρα πολύ. Και επίσης και ο Κάρολος από τη μεριά του πρέπει να είναι πια έτοιμος να γίνει βασιλιάς. Ξέρει πως παίζεται το παιχνίδι. Οπότε δεν πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή όσον αφορά τη μετάβαση. Οι αντικειμενικές βέβαια δυσκολίες στη Βρετανία είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά ο ρόλος του Κάρολου δεν θα είναι πολιτικός. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε τη Βασιλεία. Ο λαός της Βρετανίας δεν θέλει τον Κάρολο να παρεμβαίνει στην πολιτική γενικότερα. Επομένως, τα θέματα της πολιτικής είναι για την κυβέρνηση. Αυτό το οποίο θα δούμε είναι μια αλλαγή του μονάρχη με έναν πιο ομορφωμένο... Κυρία Αναστασάκη, μικρή διακοπή, συγγνώμη, γιατί επειδή παίρνουμε συνέχεια πλάνα και εικόνες που έχουν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, βλέπουμε τώρα τη στιγμή που πια έχει τελειώσει αυτό το 15 λεπτό κομμάτι των χειραψιών που έκανε με τον κόσμο έξω από τον Buckingham. Ο Κάρολος είναι πλάνα πριν από 2 λεπτά. Αυτά είδαμε το τέλος πριν σε ζωντανή σύνδεση και με την βασιλική σύζυγο στο πλευρό του περνάει την μεγάλη πόρτα του Buckingham ως βασιλιάς. Αυτό είναι το πλάνο, όπως μεταδίδεται από το BBC που έχει την ευθύνη όλης της κάλυψης. Και βλέπετε τους δυο τους, το βασιλιά πάντα ένα βήμα μπροστά, γιατί αυτό επιτάσσει το πρωτόκολλο, και την βασιλική σύζυγο πια να ανεβαίνουν προς το παλάτι. Ναι, κύριε Αναστασάκη.
Ναι, σας έλεγα ότι θα έρθει ένας μονάρχης που είναι πιο μορφωμένος, έχει πάει σχολείο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελισάβετ δεν είχε πάει σχολείο και σε πολλά θέματα μπορεί και να μην είχε άποψη. Ο κανόνας έχει, αλλά νομίζω ότι τώρα που θα γίνει βασιλιάς και έχει πάρει καλά μαθήματα από τη μητέρα του, θα περιορίσει κάπως τη γνώμη του σε διάφορα θέματα. Γιατί μέχρι τώρα ξέρουμε ότι μιλούσε και διάφορα για το περιβάλλον, τα οργανικά τρόφιμα κτλ. Άρα θεωρώ ότι η μετάβαση δεν θα έχει πρόβλημα τόσο πολύ, περισσότερο οι αντικειμενικές δυσκολίες. Και αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα, το σημαντικό είναι αν θα παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο ενωμένο μετά από το Brexit. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, με ρωτάτε ειδικότερα. Ναι. Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι η Σκωτία έχει ήδη πάρει τη δική της την πορεία. Το θέμα της σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει η Αγγλία. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της Βόρειας Ιρλανδίας φυσικά, που και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Σίγουρα δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να το κρατήσουν με νύχια και με δόντια. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλη προσταγή. Και αυτό ήταν και το πιο δύσκολο για τον Κάρολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασάκη. Θα είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, το να παραδώσει ο Κάρολος, όταν θα έρθει η ώρα να παραδώσει στο γιο του, το διάδοχό του, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ό,τι παρέλαβε από τη μητέρα του. Κανένας δεν μπορεί να εικάσει πόσα χρόνια θα βασιλέψει. Είναι ήδη 73, αλλά είναι σε άριστη υγεία. Άλλωστε και η Ελισάβετ τα 96 έφτασε. Γενικά η ρίζα είναι καλή και οι συνθήκες ζωής εξαιρετικές, έτσι. Και πολύ κουραστό πράγμα, καθαρό αέρα, καλή διατροφή. Οι άνθρωποι ζουν χρόνια και μπράβο τους. Άρα λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος, ο νέος βασιλιάς της Αγγλίας, θα κληθεί να παραδώσει στο γιο του, μένει να δούμε αν θα του παραδώσει τα ίδια. Και ξαναλέω, γεωστρατηγικά αυτό έχει σημασία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου βλέπουμε σήμερα ίσως το πιο θετικά διακείμενο απέναντι στην Ελλάδα, στέλεχος της ευρύτερης πολιτικής σκηνής, αν μπορούμε να εντάξουμε το βασιλιά, που πρέπει να το κάνουμε, στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου, την τόσο φιλοτουρκική παραδοσιακότατα. Το λέγαμε και στο βίντεο. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο μόνος ηγέτης ο οποίος ήρθε όταν είχαμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, πέρυσι, το 1821, ούτε τον Πούτιν είδαμε να έρχεται. Ακόμα και ο φίλος Γάλλος πρόεδρος, ο Μακρόν, δεν είχε έρθει τότε. Λοιπόν, πριν μείνουμε λίγο ακόμα στο θέμα, να θυμίσω το διαγωνισμό μας, γιατί είναι μέρα σημαντική. Η ιστορία του Κάρολου, αναμφίβολα, έχει σημαδευτεί από την βασιλική σύζυγο, όπως λέγεται σήμερα. Η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς ίσως προκάλεσε την μεγαλύτερη αναταραχή που θα μπορούσε να προκαλέσει άνθρωπος στον Βρετανικό θρόνο. Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και σε μια στιγμή αμφισβητήσεων ακόμα, η γυναίκα αυτή διέλυσε το γάμο του Κάρολου με την Νταϊάννα. Πέρασε πάρα πολύ καιρός να γίνει αποδεκτή. Μόλις πέρυσι της απέδωσε τους τίτλους που έπρεπε να της αποδώσει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα είναι πάντα ένα βήμα πίσω, αλλά είναι εκείνη η οποία συνοδεύει και επηρεάζει, προφανές είναι αυτό, πάρα πολύ τον νέο βασιλιά. Αποερωμένη και αντροχωρίστρα, βασιλική σύζυγος στο πλάι του Καρόλου. Just like every other family, there's always things going on. There's always something going on. So fingers crossed that everything goes well for everybody. Η πιο μισητή γυναίκα στη Βρετανία τη δεκαετία του 80 θα στεφθεί τελικά εν έτη 2022 βασιλική σύζυγος, έχοντας διανύσει μια τεράστια πορεία από τότε που η πριγκίπισσα Νταϊάννα την είχε αποκαλέσει αντροχωρίστρα. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς ήταν το τρίτο πρόσωπο που υπήρχε πάντα στα σκιά πάνω από τον γάμο της Lady D με τον πρίγκιπα Κάρολο. Για δεκαετίες ήταν η κακιά μιας ιστορίας. It will be very difficult for Camilla to step out of the shadow of Diana. Το ερώτημα παραμένει, αν οι Βρετανοί θα αφήσουν τελικά στην άκρη την πριγκίπισσα της καρδιάς τους Νταϊάννα και θα αποδεχτούν τελικά ως βασίλισσά τους την Καμίλα Πάρκερ. The fact of the matter is that when Charles becomes king, Camilla will be queen. Έξι μήνες μεγαλύτερη από τον Κάρολο, η Καμίλα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου του 1947.
κόρη αξιωματούχου του Βρετανικού στρατού, φίτησε στο σχολείο Queen's Gate και σπούδασε στην Ελβετία. She was fun. You know, that was the thing about Camilla. People enjoyed being in her company. She made everybody laugh. And she drank copiously, and she smoked, and she was up for anything. She loved parties. Γνώρισε τον Κάρολο το 1970. Ένας έρωτας με την πρώτη ματιά, λένε αυτοί που ξέρουν, ο οποίος όμως διήρκησε μόνο λίγους μήνες. I think she was a first love for Charles. He was only 23, and that was his first real love affair. And he said, lovely, you two have a great fling, but you know that this cannot end in marriage. Η σύντομη σχέση τους θα διακοπεί με τον Κάρολο να υπηρετεί στο βασιλικό ναυτικό και την Καμίλα να αραβωνιάζεται άρον-άρον έναν αξιωματικό του υπηκού, με τον οποίο μάλιστα απέκτησε δύο παιδιά. Εκείνη παντρεύεται το 1973. Εκείνος γνωρίζει την Νταϊάννα 4 χρόνια μετά και την παντρεύεται το 1981. Οι εκ διαμέτρου αντίθετες απαντήσεις που είχαν δώσει Κάρολος και Νταϊάννα στην πρώτη τηλεοπτική τους εμφάνιση είχαν αφήσει εποχή. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Τα σύννεφα και στους δύο γάμους δεν άργησαν να φανούν. Η Καμίλα χώρισε το 1995 και ο Κάρολος το 1996. Ο τελευταίος μάλιστα πολύ επεισοδιακά, καθώς βοούσε ο τύπος για την εξωσυζυγική του σχέση με την Καμίλα. I think the red tops were very naughty. They wanted to find a villain of the piece, didn't they? Μετά το πριγκιπικό διαζύγιο και τον θάνατο της Νταϊάννα, πολλοί στράφηκαν εκ νέου κατά της Καμίλα. Χρειάστηκαν δύο χρόνια για τον διάδοχο του θρόνου και τη σύντροφό του να κάνουν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση και τρία χρόνια μέχρι η βασίλισσα Ελισάβετ να δεχτεί να παρευρεθεί στον ίδιο χώρο με την ερωμένη του γιου της. Έκτοτε το παλάτι έβαλε μπρος το επικοινωνιακό lifting με το οποίο θα μετέτρεπε την Καμίλα από πριγκιπική ερωμένη σε βασιλική σύζυγο. Η αντισυμβατική ιστορία αγάπης ολοκληρώθηκε το 2005 με το γάμο τους. For many years, Camilla and I have been to the same hairdresser and I've seen her sitting at the next wash basin to me. She'd insist on brushing it out herself. She wouldn't let the professionals do it. And she always had a kind of 1970s bad fire faucet. Η αιώνια αυτή έφηβη με τα φουντωτά ξανθά μαλλιά δεν δίστασε να κάνει ριζικές αλλαγές για να μπει στα βασιλικά παπούτσια. Περιποιημένα χτενίσματα, φορέματα από οίκους και πανάκριβα κοσμήματα έγιναν αναπόσπαστα κομμάτια της γκαρδαρόμπας της. 52 χρόνια από τη γνωριμία τους, ο Κάρολος εξακολουθεί να χορεύει σαν έφηβος μαζί με την αιώνια αγαπημένη του, τη μέχρι πρότινος πιο μισητή γυναίκα στη Βρετανία και το εσαΐ τρίτο πρόσωπο στον πρώτο γάμο του με την Νταϊάννα. We've got babies, we've got weddings, we've got a bit of everything. And then of course we've got my husband joining me in the 70s. Όπως και να έχει, ο Κάρολος έγινε αυτόματα βασιλιάς και η Καμίλα βασιλική σύζυγος. Και μάλιστα με τις ευλογίες της ίδιας της βασίλισσας Ελισάβετ. Αυτά είναι τα νέα πρόσωπα και αυτό θα είναι το νέο σκηνικό στον Βρετανικό θρόνο. Θα κλείσουμε εδώ για την ώρα το ζήτημα, το θέμα αυτό. Θα επανέλθουμε αργότερα, θα δούμε, είπαμε, και την περιουσία της Ελισάβετ και ένα ακόμα θέμα που νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον και έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, να έρθει η Ελευθερία. Να δούμε την Ελευθερία Ταβατζή. Να έχουμε μια νεότερη εικόνα για το τι γίνεται αυτή την ώρα στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Mm-hmm. Το επίκεντρο των εξέλιξεων είναι από τη μια μεριά το Λονδίνο, όπου έφτασε πριν από λίγο, το είδαμε και ζωντανά ο Κάρολος, αλλά και το Μπαλμόραλ που παραμένει ισορρός της Ελισάβετ. Για πες μας. Τις αμέσως επόμενες ώρες περιμένουμε το διάγγελμα του νέου βασιλιά της Βρετανίας. Ο ίδιος φαίνεται να ετοιμάζεται για αυτό το διάγγελμα, το οποίο θα δοθεί στην δημοσιότητα στις 8 η ώρα το βράδυ. Μαγνητοσκοπημένο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα είναι. Και εδώ βλέπουμε βέβαια την εικόνα του να καταφτάνει στο παλάτι του Buckingham μαζί με την βασιλική σύζυγο και ακολούθησαν οι ένθερμοι χαιρετισμοί του κόσμου που ήταν εκεί και περίμενε. Είπαμε, το είδαμε, κατέβηκε και για ένα τέταρτο έσφιγγε χέρια. Κάνει μεγάλη προσπάθεια να κερδίσει έδαφος, γιατί έχει χάσει κάμποσο, σε δημοφιλία στην κοινή γνώμη. Ναι. Αύριο θα γίνει η επίσημη ανακήρυξή του ως βασιλιάς της Βρετανίας και από το Σάββατο θα ξεκινήσει και η μεταφορά της σωρού της βασίλισσας Ελισάβετ από το Μπάλμωρα για να φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι το παλάτι του Μπάγκιαμ. Τώρα, από λεφτά
Κανένα πρόβλημα, έτσι, λεφτά υπάρχουν. Ναι. Πολύ. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι φαντάζονταν ότι δεν θα είχαν πρόβλημα η βασιλική οικογένεια και πόσο μάλλον η βασίλισσα Ελισάβετ. Όμως ίσως αυτά τα ποσά τα οποία θα δούμε και αυτά τα ακίνητα, είναι αρκετά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον αριθμό των ακινήτων που φαίνεται να έχει στην ιδιοκτησία της η βασίλισσα Ελισάβετ. 315 ακίνητα, στα οποία περιλαμβάνονται. Αυτά είναι προσωπική περιουσία, ήταν προσωπική περιουσία της Ελισάβετ ή ανήκουν στο στέμα? Κάποια από αυτά δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας ανήκει στην κυβέρνηση, στο στέμα και το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Όμως, επίσης ένα μεγάλο μέρος ανήκει στην ίδια την βασίλισσα. Είναι προσωπική της ιδιοκτησία. Θα δούμε κάποια από τα κτήματα στην πάντως, συνέχεια. Πάντως, επειδή παίρνουν μεγάλη επιχορήγηση από το κράτος, μειώθηκε βέβαια από το Βρετανικό, από το Ηνωμένο Βασίλειο τέλος πάντων, έχουν και κάτι για να καλύπτουν έτσι, ας πούμε, τις έκτακτες ανάγκες. 27,5 εκατομμύρια ευρώ παίρνουν το χρόνο από τα ακίνητα. Το τελευταίο έτος ήταν αυτά τα έσοδα για τα 315 ακίνητα, στα οποία περιλαμβάνονται κατοικίες, πολυτελέστατες βέβαια, εμπορικές ιδιοκτησίες, χιλιάδες στρέμματα γης και ολικά πάρκα. Να προχωρήσουμε να δούμε κάποια ακίνητα τα οποία είναι ιδιωτική περιουσία της βασίλισσας Ελισάβετ, ο πύργος του Μπαλμόρα. Που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. 115 εκατομμύρια κάνει. Η αξία του είναι 115 εκατομμύρια και η έπαυλη Σάντριχαμ που επίσης περνούσε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα του έτους η βασίλισσα Ελισάβετ εκεί, 57,6 εκατομμύρια η αξία. Τα κοσμήματα του στέμματος βέβαια εντάξει είναι ανήκει το ποσό, αλλά προφανώς αυτό είναι. Ανήκουν στο παλάτι. Στη Μεγάλη Βρετανία βέβαια. Και βέβαια είναι 3,4 δις. Ευρώ. Δείτε το νούμερο. Αυτό το στέμα είναι νομίζω περίπου 2 κιλά. Αυτό εδώ είναι ή το άλλο. Είναι το σύνολο των κοσμημάτων που έχει. Α, το σύνολο των κοσμημάτων του στέμματος. Όχι μόνο αυτά που είναι εκεί πάνω, γιατί είναι πάρα πολλά λεφτά. Πού να. Τέλος πάντων. Να πούμε ότι και τα δύο οικήματα αυτά συντηρούνται από τα ποσά τα οποία συλλέγονται από τα 315 άλλα που είδαμε. Μάλιστα. Που είναι τόσο η ιδιωτική περιουσία της βασίλισσας Ελισάβετ, όσο και του στέμματος. Παρ' όλα αυτά, και ευχαριστώ πολύ την Ελευθερία, να πω το εξής. Η βασιλεία για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια πάρα πολύ επικερδής επιχείρηση. Δηλαδή και τώρα θα δαπανηθούν πολλά χρήματα, θα υπάρχουν αργίες και όλα τα υπόλοιπα. Όμως η βρετανική οικονομία έχει θετικό απολογισμό. Ο τουρισμός, όλα τα σουβενίρς και ό,τι ακόμα γύρω από τη βασιλική οικογένεια, δηλαδή γεννάει ένα παιδί, ξέρω εγώ, η 8η στη σειρά της διαδοχής και γίνεται χαμός από κόσμο που πάει, από σουβενίρς που βγαίνουν. Η βασιλεία βγάζει λεφτά, εκτός όλων των άλλων που τα είδαμε αναλυτικά νωρίτερα και τα γεωστρατηγικά και το τι μπορεί να έρθει, η βασιλεία φέρνει χρήμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το δικό μας χρήμα, ναι, έχετε δίκιο. Να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό όλο και να δούμε ένα βίντεο για αυτήν την γυναίκα. Για στιγμές ξεχωριστές, ήταν μια μοναδική προσωπικότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν πρέπει να αγιοποιήσουμε την Ελισάβετ. Υπάρχουν πολλά και στις αποικίες και αρκετά πράγματα που κανείς μπορεί να της ασκήσει κριτική. Και ο χειρισμός της για ένα μεγάλο διάστημα στο θέμα της Νταϊάννα, χωρίς αμφιβολία όμως, είχε το δικό της ξεχωριστό τρόπο και κατάφερε να τον επιβάλλει. Stories that link my name with yours. Why do the neighbors gossip all day behind their doors? I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Τυπική και πιστή στο στέμα μέχρι τον θάνατό της. Η Ελισάβετ έγινε βασίλισσα το 1952, σε ηλικία μόλις 26 ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα της από καρκίνο στους πνεύμονες. Βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στην Κένια και επέστρεψε ως βασίλισσα. In late 1953, she set off on the first of many overseas tours, with a six-month trip to Australia, New Zealand and the Pacific. Ήταν ήδη παντρεμένη από τα 21 της χρόνια με τον πρίγκιπα Φίλιππο, τέος πρίγκιπα της Ελλάδας και της Δανίας, ερωτευμένη μαζί του από τα 13 της χρόνια. Η βασιλεία ήταν μια δύσκολη αποστολή για αυτήν και το αρχικά τεράστιο ενδιαφέρον προς το πρόσωπό της άρχισε να φθήνει την δεκαετία του 60. Με προτροπή του συζύγου της Φιλίππου γίνεται πιο εξωστρεφής και επιτρέπει στις κάμερες του BBC να γυρίσουν ντοκιμαντέρ στο παλάτι του Buckingham. Χειρίστηκε πολιτικές και οικονομικές κρίσεις στη Βρετανία, εκπροσωπώντας τη χώρα σε συναντήσεις με ξένους ηγέτες. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words
of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Διαχειρίστηκε αρκετά σκάνδαλα, όμως το χειρότερο πλήγμα στη μοναρχία φαίνεται πως ήλθε το 1997 με τον θάνατο της Νταϊάννα σε τροχαίο στο Παρίσι. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. Πίσω από το σκληρό της πρόσωπο, όμως, υπήρχε και μια άλλη Ελισάβετ. Grant your wish, I carved our initials on that tree. Sounds like President Trump, President Obama. Η Ελισάβετ με το ιδιαίτερο χιούμορ ακόμα και σε επίσημες εμφανίσεις της. Oh, good evening. Hello. Are you well? Thank you very much. I'm still alive. Nice to see you again. Η Ελισάβετ που στις προσωπικές της στιγμές με φίλους και συγγενείς ήταν πολύ καλή μίμος, όπως περιγράφουν βασιλικοί συντάκτες. I know she's a great mimic. She has entertained privately members of her family with impersonations of various world leaders. Ήταν η Βασίλισσα που δεν δίσταζε να μιλήσει στους τουρίστες που έβλεπε στο δρόμο και δεν την αναγνώριζαν. How often have you been coming up here? Oh, she said, I've been coming up here ever since I was a little girl, so over 80 years. And you could see the clogs thinking. He said, well, if you've been coming up here for 80 years, you must have met the Queen. And as quick as a flash, says, well, I haven't, but Dick here meets her regularly. Αφήνουμε την Ελισάβετ, γυρνάμε στα δικά μας ξανά.